Λοιπόν, Επειδή μια είδηση που μου αφορά το ναι, χώρο ναι, ναι. μα, το δημοσιογραφικό, διότι έφυγε από τη ζωή χθε το βράδυ ο συνάδελφό μα ο Βασίλη Ομουλόπουλο, σε ηλικία 72 ετών, χτυπημένο δυστυχώ από την πάρα την όσο μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε. Και ο Νίκο εδώ, ε, ω συνάδελφο, τώρα μιλάμε, γιατί έχουμε δουλέψει και με τον Νίκο πολλά χρόνια μαζί, θέλει να πει και αυτό δύο κουβέντε. Ο, ο Βασίλη ήταν μια προσωπικότητα τη δημοσιογραφία, από αυτού που χάνονται και δυστυχώ δύσκολα αντικαθίστανται mm -hmm. μέσα στην γενική μετάλλαξη του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Μια προσωπικότητα της δημοσιογραφίας, ένας ε, ανεκτήμητος φίλος και βαθιά ανθρώπινος στις προσωπικές του σχέσεις και βεβαίως από τα νεανικά του χρόνια ένας αγωνιστής αριστεράς. Mm -hmm. Υπήρξε επί σειρά ετών ο βασικός διευθυντής σύνταξη του βήματος Έτσι. και τα τελευταία χρόνια πριν αρρωστήσει ταλαιπωρήθηκε περίπου ενάμιση δύο χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ε, είχε έρθει στην Αυγή, στο Κόκκινο, ως πρόεδρος και ως δάσκαλος. Μάλιστα. Θα το θυμόμαστε με αγάπη, με σεβασμό και θα συνομιλούμε μαζί τους οι δύσκολε στιγμές που Έτσι θα έχουμε μπροστά. Καλό το ταξίδι λοιπόν. λοιπόν. Πάμε τώρα στα θέματα μας, μάλιστα. να ξεκινήσουμε με την ιστορία, κύριε Φίλη, των δύο στρατιωτικών που μάλλον δεν είναι